Κατά τα άλλα, οι ελληνικές τράπεζες τα έχουν λύσει τα προβλήματά τους, κάνανε τις αυξήσεις κεφαλαίων τους. Είναι μια χαρά. Ήταν η πρώτη φορά που ξέχασα να πατήσω το record, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Χαρά. Για πες. Κάνουμε και λάθη. Λοιπόν, ναι. Κοίταξε. Βγαίνεις έξω, αγοράζεις, καταναλώνεις. Η οικονομία παραμένει όμως σε στασιμότητα. Τα υπουργεία πριν προεξάμεινο έχουν σταματήσει την ουσία να κινούνται. Ναι. Είναι μια αβεβαιότητα. Βγαίνουν μόνο κάτι φιλικές τροποποιήσεις, κάτι νόμοι εκεί πέρα. Και όχι μόνο αυτό. Έχουμε κάποιο σχέδιο. Παρουσιάζει κανείς κάποιο σχέδιο από τους δύο? Εγώ βλέπω τσακωμούς. Ναι, τίποτα. Βγαίνει ο Μπαλάφας, λέει τα δικά του. Άκουσε ο Μπαλάφας. Όχι. Την αστυνομία. Όχι, εντάξει. Δεν το άκουσα αυτό. Λοιπόν. Να μην υπάρχουν όπλα και τέτοια. Δεν πάει καλά ο άνθρωπος, εντάξει. Α, σε στυλ Αγγλίας δηλαδή. Ναι, στην Κοσμάδα. Ναι. Άλλο τώρα αν οι Άγγλοι μπορεί να έχουν μερικούς αστυνομικούς όπως θέλει, αλλά έχουν και κάτι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας που πυροβολάνε πρώτα και μετά ρωτάνε. Έτσι. Έχουν μοιάσει με τους Αμερικανούς λίγο. Σαν εκείνο το Βραζιλιάνο στο μετρό που τον καθαρίσανε γιατί νομίζαν ότι ήταν τρομοκράτης. Πρώτα πήγανε μετά κάτω στη μάνα του, συγγνώμη και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ήταν χωρίς όπλα αυτό. Λοιπόν, το Μπαρμπαρός που έκοβε βόλτα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Α, ναι, απέπλευσε πάλι σήμερα. Για πού? Δεν ξέρουνε. Δεν, ο Χάρτης... Σήμερα ξεκίνησε και δεν ξέρουνε. Φαντάζομαι τα ίδια πάλι. Ο Χάρτης του 12 που είχε βγει για τον Μπαρμπαρός που θα κάνει τις βόλτες που κάνει τώρα, έλεγε ότι ο επόμενος σταθμός είναι εκεί προς το Καστελόριτζο κάπου. Α, για να δούμε. Λες να έχουμε καμιά ιστορία περίεργη? Λες να είναι πιστεύω να ετοιμάζεται τίποτα. Κατά τη μύτη μας. Την τελευταία φορά στα Ήμια πάλι μετά τις εκλογές. Δεν ήταν που είχε αναλάβει ο Σιμίτης. Μετά τις εκλογές. Επειδή αυτοί τι εκμεταλλεύονται? Περιμένουν μια άγουρη κυβέρνηση. Πες ότι βγαίνει ο Τσίπρας, λέμε τώρα. Ή δεν ξέρουμε πώς βγαίνει και το συζητάμε. Ξέρουν ότι όλοι είναι άνω κάτω. Ποιος θα δώσει εντολή, γιατί? Άμα δεν η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει προλάβει να κάτσει στη θέση του στο Υπουργείο, στο γραφείο του ο κάθε υπουργός. Κάτι τέτοια περιμένουν, να ξέρεις. Είναι... Εκεί που αλλάζουν τα αντανακλαστικά των Υπουργείων. Ναι, ακριβώς. Μιας κυβέρνησης, ένας παράδοση, ένας πυρήνας, παραλαβή. Μέχρι να ναι. Μάθει ο καινούριος υπουργός τι γίνεται γύρω του. Θα δώσει λάθος εντολές. Πες τον υπουργό Αμήνη, μέχρι να γνωρίσει τον, υπουργό, τον αρχηγό ΓΕΘΑ ή τον. Έτσι, έτσι. Ναι, καταλαβαίνεις τώρα τι λέω τώρα. Δεν είναι, εντάξει. Αυτά είναι αυτονόητα. Δεν είναι. Λοιπόν, θέλω να μείνω λίγο σε αυτό που είπες για τον κύριο Τσίπρα στο λιμάνι. Α, ναι. Με το Περιστέρι. Τι Περιστέρι, κάνανα ετό έπρεπε να ρίξει έτσι για το χαβαλέ. Κυβερνάμε τώρα. Με την έννοια ότι είμαστε και αλαζόνες, είμαστε και ήρωνες. Πάντως, δεν βάζουμε και ανθρώπους αυτούς που πρέπει εκεί που πρέπει. Βάζουμε ό,τι να είναι. Εγώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχουμε δει πολλά. Για πες. Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει αυτοδυναμία. Παραμύθια λέει. Γιατί δεν θέλει να επομιστεί μόνος του όλο αυτό το βάρος. Και είναι και μεγάλο βάρος. Έτσι. Είναι. Ξέρεις, αναρωτιέσαι μερικές φορές, ρε παιδί μου. Για πες. Σκίζονται όλοι αυτοί να αναλάβουν αυτή τη χώρα που έχει 1000 προβλήματα. Δηλαδή τι τρώνε, πώς τα τρώνε δηλαδή, πόσα τρώνε που αξίζει τον κόπο να αναλάβεις αυτή τη χώρα και μπορεί να μην είσαι και σίγουρος ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Δηλαδή εγώ πολλούς από αυτούς δεν τους εμπιστεύομαι, πιστεύω ότι δεν ξέρω, στο έχω πει και εκτός μικροφώνου τη σκηνή που πάει ο Παπακοσταντίνου στον πρόεδρο της Τράπεζας της Ελλάδος που έχει αναλάβει, με το που έχει αναλάβει ο Παπανδρέου. Η πρώτη επίσκεψη που κάνει ο Υπουργός Οικονομικών είναι στον πρόεδρο της Τράπεζας Ελλάδος. Γιατί έχει όλα τα νούμερα. Έχει τα πάντα. Ξέρει τι γίνεται, ναι, λέμε παραμύθια τώρα εδώ. Παίρνει εκθέσεις συνέχεια που του λένε πόσες είναι εξαγωγές, πόσες είναι το χρέος, οι εισαγωγές, τα πάντα. Και όταν μπήκε μέσα ήταν όλα γέγιο και τα λοιπά. Και τώρα θα αναλάβουμε εμείς και θα καθαρίσουμε. Και όταν βγήκε ήταν κίτρινος. Που μιλάγανε και δεν απαντούσε. Γιατί είδε το χάος μπροστά του. Ξέρεις τι είναι να βλέπεις μπροστά στο χάος? Ναι. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, θα το δει και ο Τσίπρας
και θα δούμε πώς θα αντιδράσει. Να πάρει ένα υπογλώσιο πριν μπει μόνο μέσα για να μην έχουμε άλλα. Εντάξει. Και ο Στουρνάρας είναι και πολύ φίλος με τον Τζίπρα, ξέρεις. Θα τα παρουσιάσει με τον δικό του τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Μην τον τροποκρατήσει και πάθει τίποτα να πούμε. Εντάξει, ναι, ναι. Λοιπόν. Εντάξει, ναι, τρελά σκηνικά. Τον ξέρω πώς τον είδες. Τον ξέρω, ωραίο look. Τον είχε ετοιμάσει ο Σαμαράς, πώς τον είχε ετοιμάσει αυτόν, ναι. Όχι, καταρχήν ένα ωραίο που είπε ο αδερφός μου όταν τον είδε, λέει, αυτός μάλιστα, λέει, μοιάζει με τρομοκράτη από αμερικάνικη ταινία. Πριν ήταν σαν χασάπης, να πούμε. Ήταν σαν τελιβεράς, να πούμε. Τώρα μοιάζει με τρομοκράτη, δηλαδή. Είναι να γυρίσουμε ταινία με τον ξηρό. Εντάξει, έχει παίξει πολύ. Είδα κάτι φωτογραφίες με τον Σαμαρά να του φτιάχνουν τη φράτζα εκεί, κάτι. Του κλαδεύει το μουσάκι, ξέρεις. Τις γνωστές ατάκες. Ωραία. Λοιπόν, το λιμάνι του Πειραιά πώς πάει, Τι εννοείς, οι Κινέζοι? Εντάξει, τώρα τα τρέχουνε. Λίγο πριν κάτι διάβαζα, το τρέχουνε. Μου φαίνεται ότι προχώρησε το θέμα λίγο πριν αλλάξει κυβέρνηση. Γιατί ξέρεις, όταν αλλάζει κυβέρνηση, καινούργιες διαπραγματεύσεις, θέλουμε να φάμε κι εμείς. Να γνωρίσουμε τη διοίκηση, να φάμε κι εμείς. Έτσι, αυτό είναι, η αλήθεια είναι αυτό. Τι να πεις τώρα. Τι να πω. Ο κύριος Μαρινάκης, από ό,τι φαίνεται, καλοβλέπει την ανάπλαση όλου του φαλιρικού όρμου. Μίλαγα με έναν δημοτικό σύμβουλο, δεν λέμε ονόματα, τον οποίον τον συνάντησα στις διακοπές που έκανα. Για πες. Τα Χριστούγεννα. Ο οποίος μου έλεγε. Θα παίξω εγώ λίγο με τις κάμερες όσο μιλάς για να τις συζητήσω, γιατί μας έχουν αλλάξει το στούντιο. Και. Για πες. Και μου έλεγε ότι το τρέχει το θέμα με τα χίλια, γιατί θα βγάλουν πολλά λεφτά. Και να σου πω κάτι, συμφέρει και όλους να γίνει αυτή η ανάπλαση, διότι επιτέλους αυτός ο νομός Αττικής, πρέπει να αποκτήσει ένα μητροπολιτικό πάρκο, πρέπει να αποκτήσει μια οργανωμένη παραλιακή διάταξη με προκυμαίες, με μαγαζιά, με μαρίνες. Όλοι πάνε στους Τούρκους, να πούμε. Έχουν φτιάξει έτσι όλα τα παράλια Τούρκοι μαρίνες και μαζεύουν τα λεφτά. Και εμείς έχουμε δυο, ας πούμε, μαρίνες. Και δεν μπορεί να μετασταθμεύσει στόλος ευρωπαϊκός, έσοδα, κάτι. Κουρασγερόπλια. Ναι. Εδώ ξέρεις τι σκέφτονται. Εκεί δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θέλουν να βάλουν υδατοδρόμιο. Να προσγειώνονται υδροπλάνα. Μια χαρά μου ακούγεται. Μιλάμε, θα είναι καλό. Δηλαδή, ξέρεις, το χειμώνα λέμε δεν πάνε τα πλοία στα νησιά της άγονης γραμμής. Με ένα αεροπλανάκι πετάγονται σε 20 λεπτά. Ταξάκι. Ναι, ακριβώς. Ταξάκι. Σε 20 λεπτά υπάρχουν υδροπλάνα που αντέχουν σε φοβερές συνθήκες. Το θέμα είναι να γίνουν επενδύσεις τώρα, να τα αγοράσουν αυτά. Σοβαρά. Το πρώτο υδατοδρόμιο πήρε έγκριση. Γίνεται στην Κέρκυρα. Οι Κερκυραίοι είναι πιο ξύπνοι. Περιμένουμε τώρα να γίνει, αν είναι δυνατόν, η Αττική να μην έχει υδατοδρόμιο για υδροπλάνα σε μια χώρα που έχει εκατοντάδες νησιά. Πόσα νησιά έχει το Αιγαίο, να πω. Πόσα νησιά έχει. Μικρά αεροπλανοφόρα. Κανονικά. Έχουν και κατοίκους στα Καημένα, τα οποία περιμένουν τα φάρμακά τους, περιμένουν προμήθειες, τρόφιμα. Έτσι. Πρέπει με κάποιο τρόπο να ανεφοδιάζονται όλα για αυτοί. Δεν γίνεται. Κανονικά. Τι λες, να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι? Λοιπόν, κάτσε γιατί τα ποντίκια εδώ.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την εκπομπή και γενικότερα σαν άνθρωποι το φόβο της Γερμανίας και το φυτίλι της Ελλάδος. Ναι. Κοίτα, να σου πω. Αλλά με τι, συγγνώμη, με τι, λέγοντας αυτό, τι βλέπουμε μπροστά μας, ας πούμε? Βλέπουμε μια καταστροφή? Βλέπουμε κάτι που θέλουμε να ισορροπήσουμε? Βλέπουμε κάτι διαφορετικό? Δεν μας νοιάζει? Κοίτα, να μην μας νοιάζει αποκλείεται. Ναι. Εντάξει. Πρέπει να είμαστε εντελώς ανέστητοι, να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Έτσι. Τώρα, οι Γερμανοί αυτό που φοβούνται περισσότερο, είχα διαβάσει ένα άρθρο ότι η έξοδος της Ελλάδας θα τους κόστιζε περισσότερο από το να μας κουρέψουν τα χρέη. Δηλαδή, μακροπρόθεσμα, η έξοδο της Ελλάδας θα κόστιζε περισσότερα λεφτά στις ευρωπαϊκές χώρες από το να μας βοηθήσουν να μειώσουμε το χρέος, να διευθετήσουμε κάπως το χρέος. Όταν βάζεις επάνω ανθρώπους που εξυπηρετούν τα συμφέροντά σου, πόσο να τους φοβηθείς? Γιατί υποτίθεται εξυπηρετούν τα συμφέροντά σου. Καλά, αυτό μην είσαι απόλυτος τώρα σε αυτό. Βγαίνουμε, κάποιοι μπορεί να τα εξυπηρετούν, αλλά όχι όλοι. Εντάξει. Δεν μπορείς να ελέγξεις. Είναι πιο δυνατές θέσεις. Να σου πω κάτι. Δεν μπορείς να ελέγξεις τους πάντες. Ευτυχώς. Γιατί αυτό θα σου κόστιζε τα λεφτά να ελέγξεις τους πάντες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάποιοι ελέγχονται, κάποιοι όχι. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αν κάποιος θέλει να συζητήσουμε κάποιο θέμα, μπορεί να μας το γράψει στο chat του σταθμού. Ναι. nstv.gr, κάθετος Radio String. Άμα κατεβείτε λίγο με το scroll, θα δείτε το πλαίσιο στο οποίο μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, τις απόψεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τις ευχές σας και ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, Μόσχα σε Βερολίνο. Αν βγει η Ελλάδα από το ευρώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξυλωθεί σαν πουλόβερ. Ποιος το είπε αυτό? Λοιπόν, αυτό το είπε. Εντάξει. Να το σχολιάσουμε και αυτό τώρα επί ευκαιρίας. Άκου να γελάσεις. Καλά, βέβαια είναι μεγάλο. Ναι. Με μεγάλη προσοχή παρακολουθεί η Μόσχα την προεκλογική διαδικασία στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ ως πρώτη πολιτική δύναμη της χώρας και πιθανόν και ο σχηματισμός κυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα σταθώ στα μελανά τμήματα. Ό,τι και να λένε στο Βερολίνο, η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη θα αποτελέσει το ισχυρότερο πλήγμα που έχει δεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλη την ιστορία της. Σήμερα η Ελλάδα είναι το κλειδί για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πες και θα συνεχίσω. Έχουμε μεγάλη κουβέντα να πούμε πάνω σε αυτό. Απλώς τώρα που μου είπες για Ρωσία, είδες ότι τις τελευταίες μέρες δέχεται οικονομική επίθεση η Ρωσία. Το πρόσεξες αυτό? Ρούβλι 10 κάτω. Δίνει, πουλάει τα αποθέματά της άλλα νομίσματα για να κρατήσει ψηλά το ρούβλι, που σημαίνει, και αυτό οφείλεται βέβαια από τη μια πλευρά στη μείωση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, που είναι στο οποίο είναι το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ της Ρωσίας, μου φαίνεται. Μισό λεπτό. Ο ρωσόφιλος στην Ελλάδα θέλει να βάζει φθηνά βενζίνη, άσχετα αν είναι ρωσόφιλος. Όταν αλλάξει γνώμη, βλέπουμε. Ναι. Εμάς μας τη λένε κιόλας οι ρωσόφιλοι. Εμάς μας βολεύει χειμωνιάτικα τώρα. Μας βολεύει, κανένα θέμα. Είμαστε απλώς, και... ναι, για πες. Απλώς πιέζεται η Ρωσία και ξέρεις ότι θα αντιδράσει με κάποιο τρόπο. Ίσως και το τι συμβαίνει στην Ελλάδα είναι μια ευκαιρία να χωθεί στα θέματα των Ευρωπαίων. Και αν το δούμε και από άλλη άποψη, τι κάνει η Ευρώπη, εισάγει φυσικό αέριο. Από πού το εισάγει? Τη Μόσχα. Από τη Μόσχα. Λοιπόν, αν μπορέσει να κάνει κάτι διαφορετικό, αυτό είναι από τη νότια πλευρά, από τη Μεσόγειο. Να ξεκινήσουν όλοι αυτοί οι αγωγοί. Από Αζερμπαϊτζάν, από Τουρκία. Μπράβο. Σε Κύπρο, Τουρκία, όλοι αυτοί οι αγωγοί και να έρχονται. Ισραήλ και τα λοιπά. Λοιπόν, και είμαστε και εμείς μέσα σε αυτό το παιχνίδι της διακλάδωσης των αγωγών. Ακριβώς στο κέντρο αυτού του παιχνιδιού. Στη μέση ακριβώς είμαστε. Αντί να πουλάνε τρέλα, μήπως να σοβαρευτούν, ναι. Γιατί είμαστε ένα τμήμα που άμα φύγουμε, επειδή ελέγχουμε τις ροές των αερίων και όλα αυτά, γιατί είναι ποσά αυτά τώρα, δεν είναι αστεία. Δεν νομίζω ότι θέλει κανείς Ευρωπαίος να φύγει η Ελλάδα. Ίσως κάποιοι Σκανδιναβοί που μας έχουν άχθει, ας πούμε. Ναι. Εννοώ οικονομικά μας έχουν άχθει, δεν έχουν οι άνθρωποι κάτι εναντίον μας, αλλά νομίζουν ότι εδώ πέρα τα πετάμε τα λεφτά.
Στην πραγματικότητα ο Έλληνας δουλεύει και περισσότερο από πολλούς Ευρωπαίους. Το θέμα είναι πού πάει όλες αυτές οι εργατοώρες, πού πάνε. Δεν υπάρχει το know-how. Σε πελατειακές τσέπες που ακόμα και αυτές πλέον δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Κατάλαβες τώρα, έτσι. Που ούτε αυτές πλέον δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Σκέψου, δηλαδή, αυτισμός στο τετράγωνο. Όχι απλώς αυτισμός. Δεν υπάρχουν υποδομές για να διοχετεύσουν όλο αυτό το εργατικό δυναμικό, όλες αυτές τις εργατοώρες. Σωστά, δηλαδή ο Γερμανός δουλεύει λιγότερες ώρες από τον Έλληνα και παράγει περισσότερο. Πώς γίνεται αυτό? Τι κάνει ο Έλληνας δηλαδή? Τίποτα. Έχει δομή στερεοκράτους από κάτω του. Όχι μόνο αυτό, αλλά παλεύει και με αρχαία εργαλεία, να πούμε. Άμα είχε υποδομή, τεχνολογική υποδομή, θέλω να σου πω, θα παρήγαγε περισσότερο έργο. Δεν είναι τεμπέλης ο Έλληνας. Αυτά είναι παραμύθια. Μπορεί κάποιοι να τεμπελιάζουν και να κλέβουν τους άλλους Έλληνες, αλλά οι περισσότεροι δουλεύουν σαν σκυλιά. Όσοι έχουν δουλειά, βέβαια. Εντάξει, λέμε. Όσοι έχουν δουλειά, πραγματικά. Όσοι έχουν δουλειά. Όλα αυτά τα λέει ο πανίσχυρος επικεφαλής της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της Δούμα της Ρωσίας, Αλεξέι Πουσκόφ. Καταδεικνύεται ότι όχι απλά θεωρούν την εκλογική μάχη και το κορυφαίο νομισματικό ζήτημα παραμονής της χώρας ή όχι στην Ευρωζώνη ως σημαντικό, αλλά κλειδί στην εξέλιξη ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα κάνει η Ρωσία μια δήλωση, τέλος πάντων, που τι δείχνει? Ελάτε να μετρηθούμε, γιατί λίγο με την Ουκρανία από εδώ, λίγο με τους άλλους από εκεί, με τη Συρία. Σοβαρευτείτε κι εσείς, γιατί ελάτε να πούμε πέντε βασικά πράγματα. Είναι στο πλαίσιο της, το να ανακατεύομαι στα ευρωπαϊκά θέματα. Η Ρωσία θέλει πάντα να ανακατεύεται στα ευρωπαϊκά. Βέβαια. Θέλει να ανακατεύεται και ψάχνει να βρει πόρτα να μπει. Καταλάβες. Να δείχνει την παρουσία της, είμαι εδώ. Εννοείται. Εννοείται. Είναι ψυχολογικός πόλεμος αυτός τώρα. Ναι, ναι. Υπάρχει ένας πόλεμος που τρέχει από πίσω, ένας οικονομικός πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ασίας, το οποίο θα δούμε πού θα καταλήξει. Από το πολιτικό κομμάτι περάσαμε, λέμε ρε παιδί μου, ότι περνά στο διπλωματικό και τελειώνεις με πόλεμο. Από το οικονομικό κομμάτι, πού θα τελειώσεις? Θα καταλήξει πάλι σε πόλεμο, δηλαδή εγώ βλέπω δύο ροές. Αν εξαθλειώσει τον αντίπαλο όπως είχε εξαθλειωθεί η Γερμανία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπορείς να δημιουργήσεις πάλι έναν καινούριο πόλεμο. Εντάξει. Και συνεχίζουν οι Γερμανοί, τέλος πάντων, από το φερέφωνο ότι στο περιοδικό Σπίγκελ αναφέρουν εκβεστικά ότι προς το παρόν δεν έχει δοθεί απάντηση στο ερώτημα πως ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να βγει από την Ευρωζώνη και ταυτόχρονα θα παραμείνει μέλος της, υπονοώντας την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Μόσχα φαίνεται ότι αντιστρέφει το ερώτημα και να λέει πως είναι δυνατόν να επιβιώσει όχι μόνο η Ευρωζώνη αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση από τυχόν άρνηση των Βρυξελών και των δανειστών γενικότερα, που πλέον είναι οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά κύριο λόγο, να δεχτούν το δίκαιο ελληνικό αίτημα. Ναι, τώρα λοιπόν, τους μάρανε τους Ρώσους για το δίκαιο ελληνικό αίτημα. Εντάξει, τι να πεις τώρα. Εντάξει, η πολιτική της Ρωσίας είναι λίγο... όχι όπου φυσάει ο ανέμος, όπου του συμφέρει, θα έλεγα καλύτερα. Γιατί και εμείς είχαμε κι άλλες φορές δίκαια αιτήματα, αλλά ο κύριος Πούτιν την είπε Μακεδονία, τα είπε Μακεδονία τα Σκόπια την άλλη φορά που μίλαγε. Εντάξει. Έχει σε ένα site λέει ότι αποκαλυπτικές εικόνες άστεγες στη Βρετανία ισχυρίζεται ότι είναι αδελφή του Βενιζέλου. Είναι μια τύπησα που είναι ίδιος ο Βενιζέλος. Πράγματι, ναι, σαν την αδελφή του είναι. Και από κάτω ο Βενιζέλος με το εργαλείο έφτασε η ώρα στις 25 πρώτου. Ευχαριστούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, γίνονται πολλά πράγματα, πολλές ανακατατάξεις. Τον Κατζαφέρ τι έχει παιχτεί, πού βρισκόμαστε? Βρήκαμε δύο offshore, τώρα τι έχει? Εντάξει, τώρα κάτσαν οι εκλογές. Όλα αυτά, ξέρεις, έχουν παγώσει. Συγγνώμη, σε διακόπτω, συνέχισε. Ναι, όχι, έχουν παγώσει όλα, τώρα μην περιμένεις. Εγώ θέλω να δω άμα βγει το ΣΥΡΙΖΑ που λέει κυβέρνηση, αν θα κυνηγήσει όλους αυτούς που λέει ότι θα κυνηγήσει ή αν θα τα βρει. Και όχι μόνο αυτό. Ή θα τα βρούνε όλοι μεταξύ τους. Και σε καναλάρχες το χείριξε αυτό το υπονοούμενο. Ναι. Κανονικά.
Όποιος δεν τα έχει κάνει όπως πρέπει να τα έχει να κάνει, θα του παίρνουμε την άδεια. Για να δούμε. Για να δούμε. Πολλά λένε, αλλά. Ένα αυτό. Ένα υπόλοιπη μικρή που πάνε ο καθένας μόνος του. Ποια αυτοδυναμία? Δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Εκεί φεύγει η αυτοδυναμία. Και επειδή πρόσεξε να δεις τώρα, έτσι. Τώρα φεύγω από τον άνθρωπο του Καρατζαφέρη, θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Γυρνάει το μυαλό μου γύρω από αυτή τη συγκυβέρνηση που μπορεί να είναι συγκυβέρνηση. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει αυτοδυναμία. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι εκεί που ήταν, μπορεί να έχει χάσει κανένα δύο μονάδες. Δεν θέλω να μιλήσω για περισσότερες, γιατί η Χρυσή Αυγή θα κάνει τον μπαπ στην προσπέραση. Κοίτα, αν οι ΑΝΕΛ στο 60-40 περάσουν από εκεί, καταλαβαίνεις αυτό που λέγαμε πριν. Οι δημοσκοπήσεις που δεν τις πολύ εμπιστεύομαι δείχνουν ότι η ψαλίδα κλείνει. Έτσι. Σιγά σιγά. Αλλά. Θα είναι δύο μεγάλοι. Θα σου 20-25, πω τώρα κάτι. Θα σου πω αστείο. 25-29 και οι υπόλοιποι τι θα είναι, 4-5-7. Θα σου πω ένα αστείο. Δηλαδή σε αυτές τις εκλογές, μέχρι και το τι καιρό θα κάνει την ημέρα των εκλογών θα παίξει σημασία. Θα σου εξηγήσω γιατί. Για όλοι αυτοί που έχουν τα πολλά λεφτά είναι μεγάλη σε ηλικία, είναι ηλικιωμένοι. Αυτοί που φοβούνται ότι όταν βγει το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να χάσουμε τις καταθέσεις μας. Άμα κάνει 3 βαθμούς ή 0, θα βγουν να ψηφίζουν αυτοί. Χλωμό το βλέπω. Καταλαβαίνεις τι εννοώ τώρα. Δηλαδή πολλά θα παίξουν σημασία. Μέχρι και αυτή η μικρή παράμετρος, δηλαδή ο καιρός, θα παίξει σημασία. Είχα μια συζήτηση προχθές, δεν θα πω ονόματα για τέτοια. Και ακούω έναν που λέει ότι μακάρι τη μέρα των εκλογών να πάνε μόνο οι συνταξιούχοι να ψηφίσουν. Αυτός τι ψηφίζει? Τι ψηφίζει τώρα κι εσύ? Η Νέα Δημοκρατία ψηφίζει. Τι ψηφίζει? Κοίτα, η Νέα Δημοκρατία περιμένει και από αλλού. Περιμένει και από την περιφέρεια, από την επαρχία. Ειδικά από τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν έχουν πληγεί και λίγοι. Εντάξει, να γυρνάς να λες πήρα μια χώρα χρεοκοπημένη. Τη χρεοκόπησε και ο Παπαντρέου, δεν είχε χρεοκοπήσει μόνο αυτός. Να σου πω κάτι όμως. Χρεοκόπησε και αυτός. Σαμαράς την κλείδωσε αυτός, ναι. Ο Σαμαράς μπορεί να υπερηφανεύεται βέβαια ότι παιδιά, όταν εσείς δεν θέλατε να αναλάβετε, εγώ έβγαλα το φίδι από την τρύπα και κοιτάξτε την απέφυγα την Αργεντινή. Έτσι. Μπορεί να σου πει και αυτό. Δεν είδα κανένας άλλος να το κάνει αυτό. Εντάξει. Είναι όπως το βλέπει κανείς. Εδώ θα μου πεις κάποιοι θα ψηφίζουν τον Παπανδρέου. Τι να πεις. Τον άκουσα που έκανε την πρώτη του ομιλία. Το πάμε που ξεκίνησε, πάμε και. Πού έκανε την πρώτη ομιλία? Ήμουν στο αυτοκίνητο και το άκουσα στο αυτοκίνητο. Κάπου. Α, το κάπου άκουσες, το άκουσες όλο live. Αρκετό. Δηλαδή τέτοια αρλουμπολογία. Άκουσες κάτι που είπε ότι θα βασιστούμε στις ιδέες του διαφωτισμού και κάτι τέτοια? Όλα συναρτησίες έλεγε. Σοβαρά σου μιλάω. Ναι. Όλα συναρτησίες. Το... Νομίζω ότι με τα ίδια έτσι χαλαρά λόγια, όπως έκανε το 9, και εκεί που διάβαζε, έχανε τη ρήμη του λόγου, ρε παιδί μου, και χρονικά έφευγε από τις φράσεις. Το ίδιο κάνει και τώρα. Το ίδιο κάνει και τώρα. Δεν έμαθε ελληνικά ακόμα, ε. Δεν έχει μάθει ελληνικά. Τι θέλει τώρα, πού πάει αυτό? Ό,τι να είναι. Ναι, εγώ είδα όμως που πήγε στο Αγρίνιο την πρώτη πολιτική συγκέντρωση που έκανε στην επαρχία και μαζεύτηκε κόσμος. Έχει προπύργια. Λέγαμε πριν για από πόσους ψηφοφόρους έχει ο κάθε ένας από τους βουλευτές τέλος πάντων αυτής της αριστερής παράταξης, ασχέτως σε πόσους χωρίστηκε. Τις κεντρώας πες τώρα, τι αριστερής τώρα είναι? Τέλος πάντων. Ναι, λέμε τώρα, ναι. Λοιπόν, ναι. Και εκεί που επιλέγεις μαζεύεις. Φαίνεται ότι υπάρχεις. Τέλος πάντων. Εντάξει. Κάπου φαίνεται ότι υπάρχεις. Το Σαμαρά πώς τον είδες στον Εύρο, στο φράχτη? Α, ναι, πήγε στο τον φράχτη. Τον είδα πολύ πατριώτη εκεί. Μα γι' αυτό έχει πάει η Βόρεια Ελλάδα, γιατί ξέρει ότι οι Βορειοελλαδίτες. Τρέχει όμως, έτσι κάνει αγώνα, προσπαθεί να μαζέψει, να κάνει. Εντάξει. Τον βλέπω δραστήριο. Και... Μα τον βλέπω δραστήριο. Κάτι, πιστεύει ότι όλοι θα σκεφτούν αυτό που σου είπα προηγουμένως, ότι μπροστά τώρα στο να βγει ο Τσίπρας, τι να ψηφίσω? Να ψηφίσω τον καμένο, πάει για πέταμα η ψήφος, να πούμε. Δεν είναι... Πραγματικά. Λένε την αλήθεια όλοι τώρα. Ποια αλήθεια? Λοιπόν... Η μόνη αλήθεια είναι ότι όλοι αυτοί πρέπει να ομονοήσουν, να σταματήσουν να πλακώνονται μεταξύ τους και να βοηθήσουν η χώρα να βγει από το πηγάδι που έχει πέσει μέσα. Κατάλαβες τι εννοώ τώρα? Λοιπόν, ναι, και... Γυρνώντας το άρθρο τέλος πάντων για τον Καρατζαφέρη,
Τώρα ο Καρατζαφέρης θα έπρεπε να είναι στη φυλακή ή όχι? Θα έπρεπε να ήταν μέσα. Έχουν στοιχειοθετηθεί οι κατηγορίες. Κοίτα, άμα δεν γίνει μια δίκη, δεν μπορείς να κλείσεις κάποιον φυλακή. Δεν θα τον κλείσεις έτσι τώρα, επειδή. Γιατί κάποιοι βγαίνουν και τα λένε με τις δικές τους, έτσι. Ναι, όχι. Το ότι υπάρχουν οι offshore προφανώς υπάρχουν. Ναι. Απήγε και ο Μπούκουρας με το. Ο Μπούκουρας είναι το λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα το άκουσα και αυτό. Γι' αυτόν δεν λένε τίποτα. Και δεν λένε τίποτα γι' αυτόν. Πήγε στον Καρατζαφέρη, ναι. Τώρα δεν θέλω να βάλω να παίξει το βίντεο του Παπαδάκη με τον Καρατζαφέρη. Εντάξει, θα φύγω από τη συζήτηση. Πάμε αλλού. Λοιπόν, το Στέφανο Χίο πώς τον κόβεις που βγαίνει και λέει τα δικά του? Α, δεν τον είδα. Πού βγαίνει τώρα? Τον είχα δει σε ένα βιντεάκι που είχαν βάλει στο Ράδιο Αρβίλα. Πού δίνε, έβριζε ρε παιδί μου, ξέρεις. Αυτός έχει φύγει ή δεν έχει φύγει από το σταθμό που ήταν? Έχει ξεφύγει λίγο ο Χίος. Μου φαίνεται τον διώξανε, δεν τον διώξανε. Δεν πρέπει να είναι πια εκεί πέρα. Ναι. Για την Αμφίπολη που βρισκόμαστε. Βγήκε σήμερα μια ανακοίνωση ότι 20 Γενάρη, ό,τι σύμπτωση 5 μέρες πριν τις εκλογές, θα ανακοινώσουν τα πρώτα στοιχεία για το σκελετό. Δηλαδή ηλικία, φύλο, ύψος, τα βασικά. Γιατί αυτό θέλει ανάλυση για μήνες τώρα, αλλά τώρα πόσο καιρός έχει περάσει από τότε που βρήκαν το σκελετό? Πάνω από μήνας είναι. Και πάλι, ναι. Ένας μήνας είναι αρκετός. Είχα ακούσει μια φορά ένα... Είχα δει μάλλον κάποιους ειδικούς που μιλάγανε για... Ήταν θρηματισμένος βέβαια σε κάποια σημεία ο σκελετός και πρέπει να γίνει και κάποια συναρμολόγηση. Μπράβο. Ένα από αυτά που είχα ακούσει σε ένα βίντεο που μιλάγανε κάποιοι ειδικοί είναι η συναρμολόγηση, να πάρουν τμήματα, να τα... Τέλος πάντων, να περάσουν από κάποιες διαδικασίες και να δουν τη χρονολόγηση. Τη λεκάνη. Έχεις ακούσει ότι το φύλλο του σκελετού θα βγει από τη λεκάνη. Γιατί η λεκάνη στους άντρες και στις γυναίκες είναι εντελώς διαφορετική. Στις γυναίκες έχει μεγαλύτερο άνοιγμα γιατί γεννάνε παιδιά. Και από εκεί κατευθείαν μπορείς να καταλάβεις αν είναι άντρας ή γυναίκα. Μετά πρέπει να κοιτάξουν το ύψος. Σε τρεις εβδομάδες θα πρέπει να έχει τελειώσει αυτό. Ναι, κάποιες τεχνικές που άκουσα ήταν. Ναι, αλλά δεν είχαν βγάλει ακόμα την ομάδα που θα κάνει εξέταση στο σκελετό. Γιατί φαντάζομαι ότι θα γινόταν σκοτωμός για αυτό το. Από ό,τι άκουσα περισσότερο θα είναι η ομάδα που μελέτησε και το σκελετό του Φιλίππου. Τα οστά του Φιλίππου. Πρέπει να είναι μάλλον η ίδια ερευνητική ομάδα. Πέντε μέρες πριν τις εκλογές. Καλά, αυτό τώρα εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι. Τι συνδέσεις έχουν γίνει, θα δούμε τρελά πράγματα, έτσι. Λοιπόν... Πάντως θα είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί θα απορριφθούν πολλά από τα ονόματα που ακούγονται. Μόνο αν πει είναι άνδρας ή γυναίκα θα απορρίψουμε πολλούς. Βέβαια αυτό δεν... από ό,τι διάβασες ότι και η γεωσκόπηση που κάνανε έδειξε λέει 3 ενδιαφέροντα σημεία στο λόφο που όταν φυσικά ο καιρός καλυτερέψει, γιατί τώρα με αυτόν τον καιρό δεν μπορείς να κάνεις έρευνα εκεί πέρα. Εμείς. Ναι, μέσα στο λόφο η γεωσκόπηση εμφάνισε λέει 3 ενδιαφέροντα σημεία. Το πιο ενδιαφέρον είναι ακριβώς πίσω από τον τοίχο του τελευταίου θαλάμου, που αυτό μπορεί να λέει πολλά. Έχει και κάτι λέει σε άσχετα σημεία, αλλά αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Λογικά οι αρχαιολόγοι θα ξεκινήσουν από εκεί. Φαντάσου να έχει και συνέχεια και απλώς να είναι έτσι χτισμένο για ο άλλος να πιστεύει ότι εδώ ήταν το τέλος, φτάσαμε. Άκου τώρα εδώ τι είδα σε αναζήτηση που έκανα σε Αιγυπτιακούς τάφους. Πώς φτιάχνονται οι Αιγυπτιακοί τάφοι? Έδειχνε κάποια σχήματα τέλος πάντων, γιατί έχει, ο τύμβος Καστά έχει επιρροές. Από... Αν είναι ο Δεινοκράτης ο οποίος έφτιαξε την Αλεξάνδρεια, έχει προσθέσει στοιχεία. Γνώριζε πολλά για την Αιγυπτιακή αρχιτεκτονική. Ναι. Λοιπόν, ναι. Και έβλεπα κάτι τάφος να πηγαίνουν 30 μέτρα οριζόντια, να κατεβαίνουν κάτω ή να έχει δύο ιδιώδεις προς τα κάτω και μία να καταλήγει σε τετράγωνο σε μικρό δωμάτιο στα 5 μέτρα και μετά το φρεάτιο να κατεβαίνει 20-30 ξέρω εγώ και να προχωρά σε άλλους διαδρόμους μετά. Ναι. Δηλαδή δεν είναι... Δεν ξέρω, έχεις επισκεφτεί πυραμίδα? Δεν ξεκινάει δηλαδή οικοδόμημα, είναι ανεξάρτητα τμήματα μέσα.
Έχεις επισκεφτεί πυραμίδα? Όχι, δεν έχω πάει ακόμα. Στην πυραμίδα έχω πάει εγώ στη δεύτερη. Δυστυχώς του Χέοπα γινόντουσαν εργασίες πριν χρόνια που είχα πάει. Τι? Το χάσες αυτό, δεν πρωτεύουσα. Ναι, ναι, δεν μπόρεσα να πω στη μεγάλη. Μπήκα στη δεύτερη μεγαλύτερη. Υπάρχει ένας ψεύτικος τάφος ψηλά, κάπου στη μέση της πυραμίδας, και ο πραγματικός τάφος στη συγκεκριμένη πυραμίδα κατέβαινε σε 150 μέτρα για να βρεις τον τελευταίο θάλαμο. Υπήρχε της βασίλισσας, το παιδί του Φαραώ. Όμως μιλάμε, όταν κατέβηκα και κοίταξα πάνω, η είσοδος της πυραμίδας που μπήκα ήταν μια φωτεινή, ένα φωτεινή κουκίδα στο βάθος. Δηλαδή ήταν σαν να έχεις πάει στο σπήλαιο της Αντιπάρου που κατεβαίνεις κάτω-κάτω. Έχεις πάει Αντίπαρο? Όχι, όχι. Έχει εκεί ένα σπήλαιο που είναι σε αυτό το στυλ. Κατεβαίνεις, κατεβαίνεις, κατεβαίνεις και κάποια στιγμή κοιτάς πάνω και βλέπεις την είσοδο. Έχουν 150 μέτρα περάσει. Έτσι, σε αυτό το στυλ ήταν και αυτή η πυραμίδα. Η μόνη που έχω μπει δηλαδή. Μπορεί να παίζει και κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν ήταν χαζός ο Δεινοκράτης. Κάποιο κόλπο θα σκέφτηκε. Ακριβώς. Έχει ακουστεί και η θεωρία να. Ότι ο νεκρός που βρήκαμε μπορεί να ήταν εκεί επίτηδες, για να νομίζουν ότι αυτός είναι ο πραγματικός ένικος του τάφου και ο άλλος, ο αληθινός ένικος, να βρίσκεται σε άλλο θάλαμο. Βγαίνει ο Θεοδωράκης και λέει: όχι διαχείριση, εθνική ανεξαρτησία. Τι να του πεις τώρα αυτόν? Όχι διαχείριση. Τι εννοεί τώρα με αυτό δηλαδή ο Πίτης? Όχι διαχείριση, εθνική ανεξαρτησία. Από τους οφειλέτες εννοεί δηλαδή, γι' αυτό το λέει. Ναι. Προφανώς. Μακάρι, όλοι αυτό θέλουμε. Ναι, ποιος να τον ακούσει αυτόν το τώρα? Θέμα την δική είναι... την πλευρά, ποιος να τον ακούσει και ποιος να το... Όχι, το θέμα είναι το εξής. Άμα χρωστάς και θες εθνική ανεξαρτησία, πρέπει να ξοφλήσεις. Εντάξει. Είδαμε ότι το μοντέλο της Αργεντινής που είπε όχι δεν πληρώνω, δεν λειτουργήσε και περάνανε τώρα 10 χρόνια και πάλι πάει η προσκροκοπία. Βέβαια, κάπου διάβασε ότι βρήκε κάποια λεφτά, κάποια άκρη, αλλά δεν θα κρατήσει και για πολύ αυτό το... Τα σε πιέζουν οι δανειστές. Την αίτηση για αποφυλάκησή τους εν ώψη εκλογών. Βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Για να πάνε να ψηφίσουν. Για να πάνε να ψηφίσουν ή να αποφυλακιστούν πριν τις εκλογές και να το παίζουν και ήρωες. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους αφήσουν τώρα, γιατί ο Σαμαράς τι θέλει? Ο Σαμαράς θέλει να πάρει τους ψήφους τους. Για να τους πάρει τι θα κάνει? Η κυρία που τους ελέγχει και ο κύριος που τους ελέγχει. Ποια κυρία, για λέγε. Εντάξει τώρα αυτά. Λοιπόν... Δεν το ξέρω. Θέλουν, πες μου εκτός αέρα. Πες μου θέλουν. Αέρα. Θέλουν τρίτο, δεύτερο κόμμα ή τρίτο κόμμα τη Χρυσή Αυγή? Ας μιλήσω γι' αυτό. Ας ρίξω εκεί το εγώ. Άμα δεν καταλαβαίνω ποιους μου λες τώρα, δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό. Αλλά αυτό που ξέρω. Πες είναι... ότι είναι δύο που διαχειρίζουν τη Χρυσή Αυγή, ας πούμε. Αυτό... Ποιον θέλουν πιο ψηλά? Τέλος πάντων. Μπαίνουμε αλλού. Είναι βαρύ κομμάτι αυτό. Δεν μπορώ να το. Τι να πεις. Τι να πρωτοπείς και πώς να το πεις. Πρέπει να προσέχεις κιόλας. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι ο Σαμαράς προσβλέπει στους ψηφοφόρους, τους αγανακτισμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίσαν Χρυσή Αυγή. Αυτή είναι η ουσία. Ξέρει ότι άμα τους πάρει αυτούς έχει ελπίδες. Ξέρω και πάρα πολλούς μέσα στη Νέα Δημοκρατία που είναι πολύ τσαντισμένοι με τη Νέα Δημοκρατία. Πάρα πολλούς. Μπορεί να είναι τσατισμένοι για πολλούς και διαφόρους λόγους. Μερικούς να μην έχουν καμία σχέση με τον ελληνικό λαό τώρα, λέμε. Απλώς δεν πήραν τη θεσούλα που θέλανε. Γύρναγα από πύλιο και με πήραν στο ταξιτζή να με φέρει εδώ. Την Καλαμάτα ο ταξιτζής. Δεξιά χρόνια. Δεν τον ψηφίζω. Δεν τον ψηφίζω, να μου λέει. Τον ξέρω και δεν θα τον ψηφίσω. Εντάξει. Εντάξει, μου λέει κάτι χαζά, θα ψηφίσει καμένο και τέτοια. Τι να του πω και εγώ αυτό? Πες το, μπορεί να την πετάξει στα σκουπίδια την ψήφο άμα ψηφίσει από αυτά τα μικρά κόμματα. Απ' την άλλη, τα κόμματα που δεν υπάρχουν στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν θα ήταν κάτι σωστό να ψηφίσουμε, αν δεν γουστάρουμε να ψηφίσουμε κανέναν από όλους αυτούς. Εκεί τι θα επεφύλασε αν μπαίναν μέσα, εντάξει, σε πρώτη φάση να μπουν κόμματα στο ελληνικό κοινοβούλιο που δεν υπήρχαν
Δεν είναι εύκολο, αλλά μπορούμε να το κάνουμε εύκολο άμα θέλουμε. Είναι δύσκολο. Άνετα. Είναι 5-10 που είναι άξια να δεις λίγο έτσι τα προγράμματά τους. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα άμα προλάβουμε να καλέσουμε κανέναν. Θα προλάβουμε. Θα δούμε. Άμα μπορείς. Λοιπόν, βλέπουμε διάφορες ειδήσεις. Είναι και κάποιοι που λένε ότι υπάρχει πανικό στην ΟΔΟ γιατί δεν υπάρχει χρόνος να βρουν τους υποψήφιους. Απεγνωσμένες προσπάθειες να βρουν υποψήφιους κάπου. Εγώ ξέρω ότι επειδή ξέρουν ότι θα πάρουν λιγότερες πιθανότατα έδρες, γίνεται ένας σκοτόμος ποιος θα μπει υποψήφιος σε ποια περιοχή. Λοιπόν, είναι ένας μεσσίας για τη Νέα Δημοκρατία ο Κώστας Καραμαλής, η επιστροφή του. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί να σου πω κάτι, έχει και αυτός ευθύνες. Στη δεύτερη εκλογή του, στην επανεκλογή του, έβλεπε πως πήγαινε η χώρα και δεν έκανε τίποτα. Και όταν αποφάσισε να την κάνει ο ίδιος, είπε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός δεν τον πήρε στα σοβαρά, διότι ο ελληνικός λαός δυστυχώς ψηφίζει όποιον του λέει ότι θα βάλει λεφτά στην τσέπη του. Ναι. Προτίμησε τον κύριο «λεφτά υπάρχουνε». Βγήκε ο Καραμαλής, τους είπε «λεφτά δεν υπάρχουνε και πρέπει να πάρω μέτρα». Βέβαια και αυτός το κάνει με σκοπό εγώ, να βγει λάδι. Λέει «εγώ σας είπα την αλήθεια τώρα. Δεν με ψηφίσατε όμως, άντε για πάω να φάω σουβλάκια». Πάω να φάω σουβλάκια στη Ραφίλα και σκασίλα μου. Έχει και αυτός τις ευθύνες του. Εντάξει. Κίνημα υπέρβαση. Σταματήστε να αναλύετε το Brexit. Είναι σαν να αναλύετε αν πετάει ο γάιδαρος. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάποιο Brexit. Δηλαδή, και αν το σκέπτεται ο Τσίπρας σοβαρά, δεν θα αντέξει η κυβέρνησή του ούτε ένα μήνα έτσι και ανακοινώσει τέτοιο πράγμα. Δεν νομίζω να κάνει κάτι τέτοιο τώρα, εντάξει. Ναι, είναι πολύ τραβηγμένο. Κανείς δεν το θέλει, ούτε εμείς ούτε οι Ευρωπαίοι το θέλουν. Μην αφήνουμε το ποτάμι και τον κύριο Θεοδωράκη απ' έξω. Δεν είπε ότι δεν θα ασχοληθεί με παλαιούς πολιτικούς? Το θυμάσαι? Ναι, αυτός τώρα υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύει το νέο. Πόσοι μπήκαν στο νέο από το παλιό? Κύριος Λικούδης. Από το Δημάρο, ναι. Κυβέρνησε ο κύριος Λικούδης. Θα είχε βάλει για λίγους μήνες την υπογραφή του κι αυτός. Κοίτα, να σου πω κάτι. Ο Λικούδης όμως ήταν. Αυτό είναι το νέο του ποταμιού. Όχι, δεν είναι βέβαια. Βρε ποτάμι. Ο Λικούδης βέβαια ήταν ο μόνος από τη Δημάρ που διαφωνούσε να φύγει η Δημάρ από την κυβέρνηση. Γι' αυτό πάει τώρα στο ποτάμι, μπας και ξαναμπεί πάλι στην κυβέρνηση. Τους είχε μαζέψει ο Πρετεντέρης, Παραστρατίδη, Λικούδη, Ψαριανό. Και είχαν μια κοντρίτσα εκεί οι Παραστρατίδες με το Λικούδη, πολύ δυνατή. Φαινόταν ότι διαλύεται τέλος πάντων δημοκρατική αριστερά. Ναι. Προσπαθεί τώρα κουβέντα να τη συμμαζέψει με τους οικολόγους. Εκεί κατάντησε κι αυτός. Τι να μαζέψει τώρα. Αν βγήκε για προεδρία. Εγώ θα το κλείνα το μαγαζί. Είμαστε. Άστο. Θα το κλείνα το μαγαζί. Μάλλον το μαγαζί θα κλείσει μετά τις εκλογές. Θα κλείσει μετά τις εκλογές, κατευθείαν. Έτσι πιστεύω. Δεν. Κάπου θα μοιραστούν αυτοί. Γιατί ξέρεις τι γινόταν στη Δημάρ. Οι μισοί θέλανε να φύγουν από την κυβέρνηση και να το παίξουν αγνοί αριστεροί. Και άλλοι μισοί θέλανε να μείνουν στην κυβέρνηση γιατί πιστεύαν ότι έτσι βοηθούσαν τη χώρα. Αυτοί οι δύο δεν μπορούν να λειτουργήσουν μαζί. Και αν δεν είμαστε εμείς, θα είναι Χρυσή Αυγή τρίτο κόμμα, λέει ο κ. Θεοδωράκης. Ο ποταμάρχης. Ποταμάρχη πρέπει να τον λέμε. Άρχισε και αυτός την προπαγάνδα του τρόμου τώρα, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, να κάνω ένα μικρό διαλυματάκι και να γυρίσω να κλείσουμε, έτσι. Ναι, βέβαια. Μισό λεπτό να βρω και τις μουσικές. Γιατί εδώ πέρα με τις αλλαγές στο στούντιο τα έχω δει όλα. Λοιπόν, ναι, ο κύριος Ποταμάρχης. Έτσι πάει. Ο πραγματικός στάχος στις συγκεκριμένες πυραμίδες κατέβηκε 158 μέτρα για να βρει το τελευταίο θάλαμο. Το
είδα σπιτικά. Είδα στο βάθος και αρχικά ήταν σαν να πάει στο σπίτι της αντιπάρου που κατεβαίνεις κάτω κάτω και σπάει αντιπάρου. Έχει και ένα σπίτι και σε αυτό το στυλ κατεβαίνεις, κατεβαίνεις. Μπορεί να παίζει και κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν ήταν χαζός ο δημοκράτης. Κάποιο κόλπο θα σκεφτεί. Είχε ακουστική θεωρία. Ο νεκρός που βρήκαμε μπορεί να ήταν. Άλλος ο αληθινός ένικος να βρίσκεται σ' άλλα. Λένε Θεοδωράκης και λέει η αρχαίες είναι η διαδικαρτησία. Και να πεις το όνομα. Η αρχαίες είναι. Τι είναι τώρα με αυτό το παιδί που πεις. Η αρχαίες είναι η διαδικαρτησία. Σου φίλε, το σημαίνει δηλαδή αυτό το παιδί. Μακάρι όλα αυτό θέλουμε. Το θέμα είναι ότι την πλευρά δεν τον ακούσει. Να το πω να το πω. Να μας προσθέσει. Και δεν σαν την γέννη της αρτησία πρέπει να εξοφλήσει. Εντάξει. Είδαμε ότι το μοντέλο της Αργεντινής που είχε όχι δεν πληρώνω δεν λειτουργήσε. Περάνανε τώρα 10 χρόνια και πάλι πάει προς το πρόβλημα. Κάπου διάβασα ότι δεν είχε κάποια λεπτά για άκρη, αλλά δεν θα. Αλλά το, αυτό που ξέρω. Πες ότι είναι δύο που διαχειρίζονται τη Χρυσή Αυγή, ας πούμε. Αυτό. Ποιον θέλουν πιο ψηλά. Τέλος πάντων. Μπαίνουμε αλλού. Είναι. Επανήλθαμε. Για να κλείσουμε κιόλας. Έχω βάλει μόνο εσένα και φαίνεσαι. Κάτσε το γυρίσω. Πολλές οι αλλαγές, κύριε Πετρόπουλε. Εντάξει, θα τις μάθουμε. Ωραία πράγματα όμως. Μου αρέσει αυτό το καινούριο το στυλάκι. Καλό είναι έτσι. Συζητάμε σαν παρέας. Λοιπόν, θα έχουμε καμιά επίπτωση άμα. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Γιατί έγιναν δηλώσεις ότι. Έγιναν οι δηλώσεις 5 μέρες πριν θα ξεκινήσει ο τάφος, γιατί μας ρωτάει εδώ η Ελπίδα. Ναι, το κλεισά. Η φανατική ακροάτριά μας. Ναι. Τι θα γίνει με τον τάφο. Ο τάφος 5 μέρες πριν θα γίνει ανακοίνωση, τώρα σιγά θα μας πούνε τώρα φιλό. Ναι, φαίνεται αυτό αμέσως. Και πιο κάτω από το φύλλο έχει. Κοίτα, άμα πούνε άνδρας και πούνε και ηλικία, ξέρω εγώ, 30 τόσο, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Εκεί θα τον θάβαν τόσο έξω, πιστεύεις. Δηλαδή, δεν κάτσε, του έχουν πάρει όλους τους θησαυρούς και έχει μείνει ο σκελετός εκεί, έτσι. Ναι, ο σκελετός λέει ήταν διαλυμένος και έξω από τον τάφο.
Δηλαδή, σαν κάποιος να τράβηξε τα πράγματα, σκέψου το εξής. Πες ότι είναι κάποιος θαμμένος με την πανοπλία του, ξέρω εγώ, με το. Και αρχίζουν και βγάζουν. Ή σαν τον Φίλιππο που βρήκαν ότι ήταν θαμμένος με τη μάσκα που φόραγε στα μυστήρια που συμμετείχε, γιατί εκεί ο βασιλιάς ήταν και αρχιερέας των μυστηρίων. Λοιπόν, αλλά δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να τον θάψαν αυτόν. Πες λοιπόν ότι ήταν με τίποτα χρυσά σημαίνια κτλ. Μπήκαν αυτοί, τραβήξανε τα χρυσά κτλ. Και συγχρόνως πέφτανε τα κόκκαλα τριγύρω. Μπορεί να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, για να δούμε, γιατί θα βγουν πολλά ονόματα από τη λίστα. Μόνο με το φύλλο μπορείς να αποκλείσεις πολλούς. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, επειδή οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να είναι η Ολυμπιάδα. Υπάρχει, λέει, ένας τάφος που έχει βρεθεί στην Πίδνα, την άλλη τούμπα, τούμπα λένε τους λόφους εκεί στη Θεσσαλονίκη. Ο οποίος λοιπόν τάφος έχει μια επιγραφή. Από τις σπάνιες φορές που υπάρχουν επιγραφές σε μακεδονικούς τάφους και λέει: «Είμαι θαμμένος δίπλα στην Ολυμπιάδα». Σαν να σου λέει ότι σε αυτόν τον τάφο, σε αυτόν τον τύμβο είναι η Ολυμπιάδα, άρα δεν είναι δυνατόν να είναι εκεί πέρα η Ολυμπιάδα. Και έτσι οι Έλληνες αρχαιολόγοι δεν πιστεύουν αυτόν τον τσάνκ, πώς λέγεται, που βγαίνει τον τσάνκ των Αμερικανών που βγαίνει και λέει ότι είναι η Ολυμπιάδα, γιατί οι Έλληνες αρχαιολόγοι ξέρουν για τον άλλο τάφο που λέει ότι εγώ είμαι θυμμένος δίπλα στην Ολυμπιάδα. Η Κοταρίδη λέει ότι δεν μπορεί να είναι ο Κάσανδρος, γιατί ο Κάσανδρος, επειδή θεωρούσε τον εαυτό του συνεχιστή της δυναστείας, τάφηκε κοντά στο Φίλιππο, άρα στη Βεργίνα εκεί που βρήκαν τον Φίλιππο. Κάπου έχουν βρει και άλλους τάφους, μπορεί να είναι του Κασάνδρου, και λιγοστεύουν οι πιθανότητες. Τη Ροξάνη αποκλείεται, γιατί έχουν βάλει το γιοντάρι από πάνω, που σημαίνει ότι είναι στρατηγός τουλάχιστον. Βάζανε ένα γατάκι άμα ήταν της Ροξάνης. Θα βάζανε κάτι άλλο. Μια περσική γάτα. Δεν θα βάζανε γιοντάρι πάντως. Να δούμε. Κοντά είναι 20 του μηνός. Σε 15 μέρες θα ξέρουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Πασόκ διεκδικεί την τρίτη εντολή, λέει ο Βενιζέλος. Ναι. Θα ήθελε να διεκδικεί την τρίτη εντολή. Την τρίτη εντολή την έχει. Χρυσή Αυγή, το ποτάμι, το Πασόκ. Άντε και ο Γιώργος και. Και ο Γιώργος. Παράτολμα μιλάω τώρα. Λένε ότι μπορεί να πάρει ένα 5%. Για να δούμε. Κάτσε από το πουθενά να έρχεται τώρα κάποιος New York Times και να σου λέει ότι θα πάει καλά ο Παπαντρέου στην γιατί Ελλάδα. Γιατί τον θέλουν γι' αυτόν. Μην τα λέτε τόσο απότομα, ρε παιδιά. Μην τα λέτε τόσο απότομα, γιατί σας πιστεύουμε απότομα και θα προκαλέσετε σύγχυση στον ψηφοφόρο, να πούμε δηλαδή. Εντάξει, θα έπρεπε να ντρέπονται οι New York Times για μένα. Εντάξει, αλλά είναι συμφέροντα. Σκασίλα τους. Είναι τώρα, συμφέροντα. Τους κάνεις, στα κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, αυτά από μένα, κυρίες και κύριοι, Δημήτρη. Να ευχηθούμε σε όσους γιόρταζαν και γιορτάζουν, στη Φωτεινή και στο Φωτεινό, στο Βασίλη πριν από λίγες μέρες, στο Αγιανιού αύριο. Χρόνια τους πολλά. Χρόνια πολλά. Την άλλη Τρίτη, 9 με 10. Καληνύχτα σας από μένα. Καλό σας βράδυ. Πάλι και τη μουσικούλα. Το νέο του ποταμιού. Όχι, δεν είναι. Πρέπει ποτάμι. Ο Λιγκούδης δεν ήταν ο μόνος από την Ελλάδα.